Ας αναρωτηθούμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν είναι δόκιμος πολιτικός όρος αυτό που ο Πρωθυπουργός μια και δυο και τρεις φορές έχει πει: μεγαλώνουμε την Ελλάδα. Όταν πρόκειται, φέρνει ένα νομοσχέδιο η κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο λέει, κατοχυρώνει 100% την άσκηση του δικαιώματος να επεκτείνει την αγελίτια ζώνη μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Δεν είναι και τόσο δόκιμος όρος. Προσέξτε, ξέρετε, ο εθνικισμός και ο κοσμοπολιτισμός αντάμα πάνε. Και προσέξτε, κατά τη γνώμη μας. Θεωρούμε ότι αποπροσανατολίζει εμπολής ο καυγάς που γίνεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είχε πρώτος την πρωτοβουλία να προετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου για την περιοχή του Ιωνίου, για την συμφωνία με την Αλβανία, την Ιταλία κτλ., για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, αν το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ ή την πραγματική πρωτοβουλία την είχε η Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο για την 1,5 χρόνο διαφορά, και ίσως δεν έχει τόση σημασία. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι ότι και τα δύο κόμματα επιδιώξατε να κάνετε αυτό το πράγμα, ξεκινώντας από μία κοινή παραδοχή. Βεβαίως έπαιξε ρόλο και η αυξημένη τουρκική επιθετικότητα. Ότι η Ελλάδα, με τις αποφάσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε τα πάντα προκειμένου να γίνει η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και με τη συμφωνία ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ. Μετατράπηκε η Ελλάδα σε ένα μεγάλο επιθετικό, κυριολεκτικά, προγεθήραμα με 13 τότε και τώρα αυξημένες αποστολές που στρέφονται κατά τον ναό της περιοχής και επομένως κλείνεται το μάτι σε αυτούς που μέχρι τώρα αρνούνταν αυτά τα δικαιώματα στην Ελλάδα, τους κλείνετε το μάτι μήπως ως αντάμα μπορείτε να πάρετε την επισφράγηση του δικαιώματος για τα 12 ναυτικά μίλια κτλ. Κτλ. Γιατί και η Τουρκία βεβαίως βάζει και πάρα πολλά άλλα παράδεκτα ζητήματα. Ένα ζήτημα ήταν αυτό. Η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, που για μας είναι απολύτως επικίνδυνη για τον ελληνικό λαό και για τους γειτονικούς λαούς. Όχι μόνο για τον ελληνικό λαό. Δεύτερο στοιχείο. Λόγω της δεκάχρονης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, της ανεμικής ανάπτυξης που προβλέπονταν από το 2018 και της νέας κρίσης που ήρθε και με την επενέργεια, θα αρχόταν, αλλά και με την επενέργεια της πανδημίας, μένεται κυριολεκτικά ο πόλεμος για τον ενεργειακό πλούτο της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα. Και σε αυτό τον πόλεμο δεν συμμετέχουν οι συνήθεις ύποπτοι που ήταν πριν 20-30 χρόνια. Εδώ, ως ένα βαθμό, κρίνεται η πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Κίνα, αντίπαλος είναι η Ρωσία, αντιθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιθέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ και για αυτά τα ζητήματα. Και σκεφτήκατε και τα δύο κόμματα ότι εμείς εδώ, ό,τι μας είπαν οι σύμμαχοί μας, όχι μόνο οι σύμμαχοί μας, αλλά και οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα, η αστική τάξη της Ελλάδας, αυτά τα κάναμε και με το παραπάνω και είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε κι άλλα κι άλλα. Φτάνουμε τώρα μέχρι το Μάλι, τον Περσικό κόλπο κτλ. Τώρα μήπως είναι ήρθε η ευκαιρία να κατοχυρώσουμε δικαιώματα τα οποία τα έχει κατοχυρώσει το Διεθνές Δίκαιο, ας πούμε, της θάλασσας από το 1982-1994 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κτλ. Κτλ. Βρήκατε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε ως εθεροβάμονες και τα δύο κόμματα την δυσχέρεια των σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Τουρκία και κάθε φορά κρεμόσαστε τι θα πει ο Τραμπ και ο Πομπέο. Τώρα είσαστε κρεμασμένοι από το στόμα του νέου πρόεδρου του Μπάιντεν και του καινούργιου υπουργού του Εξωτερικού που σωμιωτέν έκανε σήμερα δήλωση. Προκειμένου τι? Να κατοχυρώσετε δικαιώματα κυριαρχικά στο Αιγαίο, αλλά και επίσης να μεγαλώσει η δυνατότητα κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων να αντιμετωπίσετε προβλήματα της κρίσης. Μα κοιτάξτε να δείτε, φέρτε μου μία δήλωση
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που μιλάνε για τα δικαιώματα, τα κυριαρχικά, και αναγνωρίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ελλάδα, το πολύ πολύ να επικρίνουν με μια γλυκανάλατη γλώσσα κάποιες ενέργειες της Τουρκίας, για αυτούς το πρόβλημά τους είναι το εξής. Η αντίθεση της Τουρκίας, αντιτίθεται με την Τουρκία γιατί γλυκοκοιτάζει και εκβιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμμαχία της Σοβιετικής πρώην, όχι Σοβιετικής Ένωσης, κακώς το είπα, από της Ρωσίας, που δεν έχει καμία σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, είναι μια καθαρά καπιταλιστική, περιφερειακή, σημαντική και με ευρύτερη σημασία δύναμη. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είπε σήμερα. Και σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, αυτός που θα διοριστεί, που θα γίνει, θα οριστεί Υπουργός Εξωτερικών, αυτό το ζήτημα έβαλε. Κοιτάτε να δείτε τι λέει ο Μενέντες, ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, λέει κάτι καλό για την Ελλάδα. Μα όλα αυτά προέρχονται από την διαπάλη που γίνεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία για το ποιος θα χρησιμοποιήσει την γεωστρατηγική δύναμη της Τουρκίας. Και μόλις βεβαίως η Τουρκία υποκύψει στον εκβιασμό των ΗΠΑ ή επιλέξει να πάει με τις ΗΠΑ, έχει τελειώσει η ιστορία. Τότε τα ζητήματα του Αιγαίου, όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, πάνε περίπατο. Επομένως, θα το πούμε καθαρά, εμείς δεν αρνούμαστε ότι διεκδικεί η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες το δικαίωμα επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια. Εμείς δεχόμαστε ότι δεν θέλει να παραδώσει νησιά στην Τουρκία. Βεβαίως, το δεχόμαστε. Όμως, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά όλα εξαρτώνται από τις συμμαχίες μέσα στις οποίες συμμετέχετε και ο λόγος, ήδη ο κύριος Βελόπουλος το λέει καθαρά, τι ανταλλάγματα παίρνουμε, τι ανταλλάγματα. Και μη σας φανεί περίεργο, δεν ξέρω, ύστερα από ένα χρόνο, δύο, τρία, τέσσερα, να φτάσουμε στη συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Μα οι μαέστροι, ας πούμε ότι υπάρχουν πολλές ορχήστρες που παίζουν μεταξύ τους στον ίδιο σκοπό, οι μαέστροι προς τα εκεί κατευθύνουν την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών έτσι όπως καταγράφονται. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, στη συνδιαχείριση. Δεν θέλουμε να προβλέψουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε είναι ότι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, στα σχέδια δηλαδή των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, των πιέσεων, των πολέμων κατά των λαών και μέσω των πολέμων κατά φιλικών κρατών ή πρώην φιλικών κρατών λόγω ανταγωνισμών, όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια νέα ανταλλάγματα προς την αστική τάξη της Ελλάδας και όχι προς το λαό, με αντάλλαγμα τη συνδιαχείριση ή οτιδήποτε. Με αυτή την έννοια εμείς τοποθετηθήκαμε και στους προηγούμενα νομοσχέδια που φέρατε και στο σημερινό. Βεβαίως είμαστε υπέρ της ενιαίας ελληνικής επικράτειας που συμπεριλαμβάνει τα νησιά και υπέρ του δικαιώματος επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Βεβαίως. Και όποιο κράτος αρνείται αυτά τα πράγματα, σημαίνει στην ουσία ότι ενδιαφέρεται για αλλαγή συνόρων. Μόνο που να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν εμείς μιλάμε για την ενιαία ελληνική επικράτεια, πριν απ' όλα παίρνουμε υπόψη, σήμερα στις σημερινές συνθήκες και με το σημερινό συσχετισμό δυνάμεων, παίρνουμε υπόψη ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψουν να χάσει μέρος του, όλο τον πλούτο, ή μέρος του πλούτου που υπάρχει στο έδαφος, στο υπέδαφος, στη θάλασσα, στις υποθαλάσσιες περιοχές Ελλάδας. Βεβαίως αυτή τη στιγμή ο πλούτος δεν του ανήκει. Το πλούτο το γουμαντάρουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι μέσω των πολιτικών αποφάσεων των κυβερνήσεων που πέρασαν και αυτές που θα περάσουν και στο επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι λόγος να διαφορήσουμε εμείς για τα ελληνικά σύνορα και ακριβώς παλεύουμε όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και ο λαός βρεθεί στην εξουσία, στην πραγματική εξουσία, αυτός ο πλούτος να γίνει δικός του και να αξιοποιηθεί προς δικό του όφελος για την λαϊκή του ευημερία και με την ευκαιρία. Επειδή μιλάμε για τον πατριωτισμό, πολλές φορές και από αυτό το βήμα της Βουλής
Και ο Γενικός Γραμματέας το έχει πει, νομίζω και άλλα, και άλλοι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, επειδή μιλάμε για πατριωτισμό. Δεν αξίζει έστω σε μια εφημερίδα, σε ένα δελτίο ειδήσεων, να γίνει λόγος για το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, ένα κόμμα που δρά σε πολύ χειρότερες, αν θέλετε, συνθήκες σε σχέση με το πώς δρά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τυπικά δεν είναι παράνομο το κόμμα. Δεν αναγνωρίζεται συνταγματικά. Και αυτό το κόμμα έχει τις ίδιες θέσεις που υποστηρίζουμε τα κόμματα επισήμως και το ΚΚΕ για τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Έχει τις ίδιες θέσεις για το Κυπριακό. Ήταν το μοναδικό κόμμα που κατήγγειλε την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Μιλάει ο Μενέντες και κάνει μια δήλωση ο Μενέντες και πιάνει το μισό δελτίο ειδήσεων. Και ένα ολόκληρο άρθρο στις εφημερίδες. Ένα κόμμα που παλεύει, το οποίο το λένε προδοτικό κόμμα, γιατί υποστηρίζει τις ίδιες θέσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτός δεν είναι πατριωτισμός? Πατριωτισμός είναι να μετέχουμε στις 13 αποστολές του ΝΑΤΟ σε βάρος των άλλων λαών, να αγοράζουμε πάτριο για να τους στέλνουμε στη Σαουδική Αραβία, να πηγαίνουμε στο Μάλι της Αφρικής ή να κάνουμε ασκήσεις που στρέφονται εναντίον κρατών με τους οποίους έχουμε μεγάλη απόσταση και τέλος. Με συγχωρείτε δηλαδή. Γιατί δεν λύθηκε και δεν έχει λυθεί μέχρι τώρα το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό? Δύο ζητήματα τα οποία εκκρεμούν, το ένα από τη δεκαετία του 70 και πιο πριν, αλλά ας μιλήσουμε πιο καθαρά μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή, και το άλλο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για ποιο διεθνές δίκαιο μιλάτε και για ποιες συμμαχίες? Γιατί δεν λύθηκαν αυτά τα ζητήματα? Και δεν έχω ακούσει την ελληνική κυβέρνηση να παίρνει πρωτοβουλίες για αυτά, όταν παίρνει πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει το θέμα της, το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, να αντιμετωπίσει τα διάφορα γεωστρατηγικά συμφέροντα της μιας ή της άλλης δύναμης. Δεν έχω ακούσει καμία πρωτοβουλία να έρθει για το Παλαιστινιακό. Το Κυπριακό διεθνές βεβαίως ζήτημα είναι, αλλά κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έρχονται. Ο καθένας καταλαβαίνει γιατί το ΚΚΕ ανησυχεί, για να πω μόνο αυτή τη λέξη ανησυχεί, για το πού τραβάνε τα πράγματα και με τις διερευνητικές εντολές.